μεγάλη χαρά. Ωραία. Οπότε, εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την ανατομία του κερατοειδούς και τους αμυντικούς μηχανισμούς. Ωραία. Λοιπόν. Ο κερατοειδής είναι το διάφανο πρόσωπο το τμήμα του ματιού. Αποτελεί μια πύλη εισόδου των εξωτερικών εικόνων στον οφθαλμό. Πρόκειται για έναν μη μεμονωμένο ιστό, μαζί με το σκληρό, σχηματίζει τον εξωτερικό χιτόνα του ματιού. Η σύστασή του είναι από ίνες κολαγόνου, προσφέρει μηχανική αντοχή, προστατεύοντας το εσωτερικό του ματιού από τραυματισμού και διατηρώντας το σχήμα του ματιού. Θα κάνω μια μικρή διακοπή μόνο να ρωτήσω. Μανώλη, αν ακούγουμε και όλα κανονικά. Όλα καλά. Σε ευχαριστούμε. Προχωρά. Ωραία. Ευχαριστώ. Οπότε μπορώ να συνεχίσω. Λοιπόν, συμβάλλει ο κερατοειδής στην άμυνα του ματιού. Έχει σχήμα και διαφάνεια. Το σχήμα του και η διαφάνειά του είναι σημαντικά για τη διάθλαση. Αποτελεί πάνω από τα δύο τρίτα της διαθλαστικής δύναμης του ματιού. Η αρχιτεκτονική του κερατοειδικού στρώματος είναι κυρίως υπεύθυνη για τη διαφάνεια του κερατοειδούς, αλλά απαιτεί ένα υγιέ ενδοθήλιο και επιθήλιο. Θα αναφερθούμε λίγο στη μακροσκοπική ανατομία του κερατοειδού. Ο κερατοειδή βρίσκεται σε άμεση επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Η πρόσθετη επιφάνεια καλύπτεται από δακρυϊκή στιβάδα και η οπίστη επιφάνεια διαμπρέχεται από το υδατοειδέ υγρό. Συνεχόμενο βρίσκεται με τον αδιαφανή σκληρό και με διαφανή επιβεβαιωτικότητα. Η μεταβατική ζώνη του σκληροκερατοειδού ορίου πρόκειται για έναν αγκιοβριθή η μια αγκιοβρεθή περιοχή, όπου βρίσκεται η δεξαμενή των πολυδύναμων stem cells. Το σχήμα της πρόσθεσης κερατοειδικής επιφάνειας είναι κυρτό και σφαιρικό. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχει καμπυλότητα μεγαλύτερη στο κέντρο από ό,τι στην περιφέρεια. Θα μιλήσουμε λίγο για τις διαστάσεις του κερατοειδούς, που είναι πολύ σημαντικές και για τη χειρουργική του κερατοειδούς. Έχει διάμετρο σε 11 με 12 χιλιοστά οριζόντια και 9 με 11 κάθετη. Το πάχος του είναι περίπου στα 500 μικρά κεντρικά και αυξάνεται προοδευτικά στα 700 μικρά στην περιφέρεια. Η ακτίνα καμπυλότητα στα κεντρικά 3 χιλιοστά είναι 7,5 με 8 χιλιοστά. Και η διαθλαστική δύναμη, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη διαθλαστική δύναμη του ματιού, τα 2 τρίτα αυτού, είναι 40 με 44 διοπτρίες. Οι οπτικές ιδιότητε τώρα του κερατοειδούς εξαρτώνται από τη διαφάνεια του κερατοειδούς, που οφείλεται κυρίω στην αρχιτεκτονική των ινών κολαγόνου στο στρώμα. Από την ομαλότητα τη κερατοειδικής επιφάνεια, επιθύλιο και δακρυκή στιβάδα και από το σχήμα του κερατοειδούς, ουλοποίηση, λέπτυνση ή κερατόκονος. Θα μιλήσουμε λίγο για τη μικροσκοπική ανατομία και φυσιολογία. Είναι μια σχετικά απλή δομή. Αποτελείται από επιθυλιακά κύτταρα, κερατοκύτταρα, ινοβλάστε και ενδοθυλιακά κύτταρα, τα επιθυλιακά κύτταρα προέρχονται από το επιθυλιακό εξόδερμα, ενώ τα κερατοκύτταρα και τα ενδοθυλιακά από νευρική ακρολοφία το νευροεξόδερμα. Η ακριβή ταξινόμηση των διαφόρων συστατικών του κερατοειδού συμβάλλει στη διαφάνεια και στην αντοχή του. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι στιβάδε του κερατοειδού. Από έξω προ τα μέσα, διακρίνουμε το επιθύλιο, τη μεμβράνη του Μπόμαν, το στρώμα, τη δεσκεμέτιος και το ενδοθύλιο και πάμε να δούμε αναλυτικά μία-μία από αυτές ε, τις ε, επιφάνειες ε, του κερατοειδούς. Το επιθύλιο. Το επιθύλιο πρόκειται για ένα κερα... Το επιθύλιο είναι συνεχόμενο φυσικά με το επιθύλιο του, επι... και μαζί παρέχουν το σύστημα βιοάμυνας της πρόσθειας επιφάνειας του κερατοειδούς. Είναι μη κερατοποιημένο, πολύ σιβοπλακώδες. Έχει πάχος 50 μικρά και είναι ομοιόμορφο σε όλη την επιφάνεια του κερατοειδούς. Σε περιπτώσει λέπτηση κερατοειδού, όπω εορπητική κερατήτιδα ή φωτοαφαίρεση με λέζερ, το επιθύλιο υφίσταται υπερπλασία ώστε να καλύψει το έλλειμμα. Η δομή είναι παρόμοια με αυτή τη επιδερμίδα με τη διαφορά ότι το κερατοδικό επιθύλιο είναι μη κερατο... κερατινοποιημένο. Μπορεί όμω να κερατινο... κερα... κερατινοποιηθεί σε παθολογικέ καταστάσει όπω έλλειψη βιταμίνη Α. Συνολικά έχουμε 5 με 6 στιβάδες και εξωτερικά προ τα εσωτερικά αποτελείται από τι εξή τυπάδε αναλυτικά. Δύο με τρει τυπάδε επιφανειακών κυτάρων, όπου πρόκειται για επίπεδα πολυγωνικά κύτταρα με μικρολάχνε και μικροπτυχώσει που αυξάνουν την επιφάνειά του, αυξάνοντα την πρόσληψη του οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών από τη δακρυκή στιβάδα. Έχουν χαμηλή μεταβολική δραστηριότητα τα κύτταρα αυτά και λίγα οργανίδια. Πηγαίνοντα προ το εσωτερικό του επιθυλίου, συναντάμε το επόμενο στρώμα που είναι δύο-τρει στιβάδε πτερυγοειδών κυτάρων σε ένα διάμεσο στάδιο διαφοροποίηση ανάμεσα στα υπερκείμενα επιφανειακά και στα υποκείμενα βασικά. Και τέλο, έχουμε μία στιβάδα βασικών κυτάρων, τα οποία πρόκειται για κυλινδρικά κύτταρα, πιο πλούσια σε οργανίδια από τα επιφανειακά και τα πτερυγοειδή, είναι συναπτώμενα με τη βασική μεμβράνη μέσω μυδεσμού σωμάτων και αγγυλοποιητικών είναι ιδίων από κολαγόνο τύπου 7 που διασχίζουν τη βασική μεμβράνη και πορεύονται μέσα στο στρώμα, όπου και σχηματίζουν αγγυλοποιητικέ πλάκε με το κολαγόνο τύπου 1 του στρώματο. Σε υποτροπιάζουσα απόκτηση του επιθυλίου κερατοειδού, οφείλεται σε ελαττωματική σύνδεση του επιθυλίου με τη βασική μεμβράνη και τι υποκείμενε δομέ. Η βασική μεμβράνη εκρίνεται από τα βασικά κύτταρα του επιθυλίου. Περιέχει κολαγόνο τύπου 4 και λαμινίνη. Ρυθμίζει την πολικότητα των κυτάρων και θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση τη διαστρωμάτωση και οργάνωση του κερατοειδικού επιθυλίου, καθώ και για την επούλευση του επιθυλίου. Μετά από τραυματισμό τη, η διαδικασία επούλευση μπορεί να διαρκήσει μέχρι και 6 εβδομάδε. Κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου, η σύνδεση του επιθυλίου με την υποκείμενη νέα βασική μευράνη τείνει να είναι ασταθή. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα από την επιφανειακή στιβάδα των επιθυλιακών κυττάρων σε Confocal μικροσκόπιο. Και εδώ πάλι σε κονφόκαλ βλέπουμε τη βασική στιβάδα των επιθυλιακών κυττάρων, πώ φαίνονται. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα επιθυλίου σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Στην α βλέπουμε το επιθυλίο αποτελούμενο από τις 5-6 στιβάδε εξωτερικά προ το εσωτερικά. Δίπλα στην εικόνα β βλέπουμε βασικά κύτταρα. Στην σε ακριβώς από κάτω βλέπουμε τη βασική μεβράνη και το πρόστιο τμήμα του Bowman. Στην εικόνα αυτή βλέπουμε την αλληλεπίδραση και τα συναυτικά συμπλέγματα σε πλάγια επιφάνεια κυτάρων. Και τέλος, στην εικόνα αυτή βλέπουμε μια χασματική σύναψη. Η αναγέννηση του επιθυλίου. Μόνο τα βασικά κύτταρα του κερατοειδικού επιθυλίου πολλαπλασιάζονται. Τα θηγατρικά κύτταρα διαφοροποιούνται σε πτερικοειδή και στη συνέχεια σε επιφανειακά κύτταρα αναδυόμενα σταδιακά προ την επιφάνεια. Η διάρκεια αυτή διαφοροποίηση κρατάει 7 με 14 μέρε. Ακολουθεί απόπτωση των επιφανειακών κυτάρων μέσα στην δακρυακή στιβάδα. Η απόπτωση μπορεί να προκληθεί και από βλάβη, από περιόδια ακτινοβολία, υποξία ή μηχανικό στρες. Ποιο είναι ο ρόλο του επιθυλίου, Μαζί με τη δακρυκή στην συμβάλλει στη διατήρηση οπτικά αλλία επιφάνεια. Σε ξηροφθαλμία, η επιφάνεια του κερατοειδού γίνεται ανώμαλη με αποτέλεσμα θάμβος όραση. Παρέχει φραγμό σε εξωτερικέ βιολογικέ και χημικέ επιθέσει, χάρη στην παρουσία μεσοκυτάριων συνάψεων που εμποδίζουν την δίωδο χημικών ουσιών σε βαθύτερα στρώματα του κερατοειδού. Ενώ η ταχεία ανανέωση του επιθυλίου και ο σχηματισμό συνάψεων αποτρέπει την είσοδο μικροβίων. Σε έλλειμμα του κερατοειδικού επιθυλίου, αυτό υπάρχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε δύο δό υγρού από την τακρική στιβάδα μέσα στον τακρικό στρώμα, με αποτέλεσμα το σχηματισμό ειδήματο κερατοειδού. Δεντρητικά κύτταρα Λάγκερχαν, τα οποία πρόκειται για εξειδικευμένα μακροφάγα, προερχόμενα από το μυελό των οστών, εμπλέκονται στη διαδικασία των αντιγόνων, αυθονούν στην περιφέρεια του κερατοειδικού επιθυλίου, αλλά απουσιάζουν στην κεντρική περιοχή του φυσιολογικού κερατοειδού αυξάνονται σε οφθαλμική φλεγμονή, ενώ σε περιοχή βλάβη του κεντρικού κερατοειδούς μεταναστεύουν από την περιφέρεια στην περιοχή της βλάβης και μειώνεται σε θεραπεία με κορτικό στεροειδί. Γλυκοκάλικας. Ποιο είναι ο ρόλος του. Πολύ σημαντικός. Η κυταρική μεμβράνη των επιφανειακών κυτάρων καλύπτεται από ένα στρώμα επιπλέον μοριών ολιγοζαχαρητών, γλυκοπρωτεΐνες και γλυκολιπίδια, που τη μετατρέπουν από υδρόφοβη σε υδρόφιλη ο γλυκοκάλυλα αλληλεπιδρά με τη βλενόδη στη βάδα των τακρίων και βοηθά στη διατήρηση τη φυσιολογική δομή τη δακρυακή στη βάδα. Απόλυα είτε του γλυκοκάλυκα, π.χ. με συχνή ενστάλλαξη κολυρίων με συντηρητικά, είτε των καλικοειδών κυτάρων του ενωπιπευκότα, όπω σε χημικά ή θερμικά εγκάβματα ή παθήσει όπω το Steven Τζόρσον, έχει σαν αποτέλεσμα αστάθεια τη δακρυακή στη βάδα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τη μεμβράνη του Μπόμαν. Πρόκειται για μια μη κυταρική στιβάδα μεταξύ επιθυλίου και στρώματο και θεωρείται ότι είναι το πρόσθετο τμήμα του στρώματο. Έχει πάχο γύρω στα 12 μικρά και περιέχει είναι σκολαγόνου τύπου 1 και 3 με διάμετρο 2 τρίτα σε σχέση με αυτέ του στρώματο, καθώ επίση και πρωτεογλυκάνε. Οι ίνε του κολαγόνου συντίθεται και κρίνεται από τα κυρατοκύτταρα του στρώματο, και είναι ο άγνωστο ο ρόλο τη. Δεν αναγεννάται μετά από τραύμα. Μετά από αφαίρεσή τη, όπω συμβαίνει σε PRK, το επιθύλιο συνεχίζει να σχηματίζεται κανονικά. Στρώμα. Το στρώμα αποτελεί το 90% του κερατοειδού. Είναι υπεύθυνο για τη μηχανική αντοχή, σταθερότητα και διαφάνεια του, του κερατοειδού χάρη στι ανατομικέ και βιομηχανικέ ιδιότητέ του. Αποτελείται από κυταρικά στοιχεία, κερατοκύτταρα, εξοκυτάριο θεμέλιο ουσία και νευρικέ ίνε. Εξωκοιτάριο θερμέλια ουσία. Αποτελείται από κολαγόνο που αποτελεί το 70% του βάρου σε βεξηρού κερατοειδού. Είναι κυρίω τύπου 1 και λιγότερο τύπου 3, 5 και 6. Οι ίνε κολαγόνου διατάσσονται σε παράλληλε δέσμε σχηματίζοντα 250-300 παράλληλα στρώματα είναι συνεπαράλληλε μεταξύ του σε καθένα από τα στρώματα και κάθεται με τι σύνε του υποκείμενου και του υποκείμενου στρώματο. Η διάμετρο των ενών είναι ομοιόμορφη καθώ και η απόσταση μεταξύ του. Διαταραχή αυτή τη ομοιομορφία, όπω σε είδημα του κερατοειδού ή ουλή, οδηγεί σε απώλεια τη διαφάνεια του κερατοειδού. Η ανανέωση των ενών κολαγόνου στο στρώμα γίνεται κάθε 2 με 3 χρόνια. Γλυκοζαμινογλυκάνε. Η θεϊκή κερατάνη που αποτελεί το 65% των γλυκοζαμινογλυκανών, τη θεϊκή χονδροϊτίνη, τη θεϊκή δερματάνη. Οι γλυκοζαμινογλυκάνε ενώνονται με πρωτενε και σχηματίζουν πρωτεογλυκάνε οι οποίε θεωρείται ότι ρυθμίζουν το σχηματισμό ινών κολαγόνου. Τέτοιε είναι η λουμικάνη, έλλειψή τη σε οδηγεί σε θόλου κερατοειδού, η κερατοκάνη, η μημεκάνη και η ντεκορίνη. Η αλουρονικό είναι κύρια γλυκοζαμινογλυκάνη στο νευρικό κερατοειδή, στη συνέχεια όμω μειώνεται. Στον ενήλικο κερατοειδή φυσιολογικά δεν ανεβρίσκεται. Αύξησή του παρατηρείται μετά από τραύμα και εν συνέχεια μείωση καθώ η επούλωση προοδεύει. Πιθανό ρόλο παίζει σε μορφογέννηση και επιδιόρθωση του ιστού. Κερατοκύτταρα παράγουν κολαγόνο, γλυκοζαμινογλυκάνη και μεταλλοπρωτεάσε. Έχουν turnover. 2 με 3 χρόνια. Τα τρακτοειδή κύτταρα με μακριέ προσεκβολέ που ενώνονται με αυτέ των γειτονικών κυτάρων με χασματικέ συνδέσει ώστε να γίνεται η μεταφορά των ενδοκυτάρων σημάτων. Η λειτουργία του ρυθμίζεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Σε περιοχέ τραύματο, ενεργοποιούνται τα κερατοκύτταρα και χάνονται μεταξύ του συνδέσει. Σε περιοχέ επίμονου επιθυλιακού ελλείμματο, συμμετέχουν στην αποδόμηση του στρώματο μέσω παραγωγή ένζημα καταβολισμού του κολαγόνου, ενώ έχουν και ικανότητα φαγοκυτάρωση ξένου υλικού. Εδώ βλέπουμε εικόνε σε ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που φαίνονται οι στιβάδε στην πρώτη εικόνα των ινών κολαγόνου και ανάμεσα ένα κερατοκύτερο. Και δίπλα εδώ βλέπουμε μια χασματική σύναψη. Εδώ έχουμε εικόνες από κομφόκαλ μικροσκόπιο, όπου φαίνεται η επιφανειακή τη βαθύτερη στιβάδα στρώματος με κερατοκύτταρα, καθώς και νευρικές ίνες. Και εδώ βλέπουμε τη τριδιάστατη απεικόνιση δικτύου κερατοκυτάρου σε κερατοειδή ποτικού μετά από πέψη του κολαγόνου. Δεσκεμέτιος. Η δεσκεμέτιος αποτελεί βασική μεμβράνη του δοθυλίου, αυξάνει σταδιακά σε πάχος από 3 μικρά στη γέννηση σε 10 μικρά στην ενήλικη ζωή. Αποτελείται από δύο ζώνες την πρόσθεια ζώνη που είναι στα τρία μικρά πάχο που σχηματίζεται κατά την 12η εβδομάδα κύησης, με την εμφάνιση και μια οπίστη άμορφη που εκρίνεται από τα ενδοθυλιακά κύτταρα και αυξάνεται κατά τη διάρκεια τη ζωή. Αποτελείται κυρίω από κολαγόνο τύπου 4, λαμινίνη και νοδονεκτίνη. Οι ίνε κολαγόνου στο τεσκεμέτιο δεν είναι συνεχόμενε με αυτέ του στρώματο. Είναι σκληρή και ανθεκτική σε πέψη με μεταλλοπροτεάσες σε εξελκώσει όπω μούρεν ή βακτηριακέ, οι, οι δεσκεμέ του παραμένει άθικτη και προβάλλει σχηματίζοντα δεσκεμετοκύλι, ω αποτέλεσμα τη εδοφθάλμια πίεση και τη διάσπασης του υπορκείμενου στρώματο του κερατοειδούς. Προσφύγεται γερά στο πίσω στρώμα και αντανακλά κάθε αλλαγή στο σχήμα του στρώματο, όπω παραδείγματο χάρη σε είδημα του στρώματο που σχηματίζει πτυχέ. Η ρήξη της δεσκεματίου, που μπορεί να συμβεί τραυματισμό κατά το τοκετό ή ίδρυπα σε κερατοκόνου, έχει σαν αποτέλεσμα την είσοδο υδατοειδού υγρού στο στρώμα και ίδημα. Η δεσκευέτιο δεν αναγεννάται. Ωστόσο, αν ενδοθυλιακά κύτταρα μεταναστεύσουν στην περιοχή του απογυμνωμένου στρώματο, η μεμβράνη καλύπτει την εισοδο υδατοειδου υγρου στο στρωμα και ιδημα η δεσκευετιο δεν αναγενναται ωστοσο αν ενδοθυλιακα κυτταρα μεταναστευσουν στην περιοχη του απογυμνωμενου στρωματος η μεμβρανη καλυπτει την περιοχη τη ρήξη και το ίδημα υποχωρεί. εντοθύλιο Το ενδοθύλιο αποτελεί μονή στην βάδα πολυγωνικών κυτάρων έχει πάχος 5 μικρά και 20 μικρά πλάτος. Είναι κυρίως εξαγωνικά. Περίπου 3.000 με 4.000 ανά τετραγωνικό χιλιοστό κατά τη γέννηση και μειώνονται σε περίπου 2.500 στους ηλικιωμένους, με ένα αριθμό μείωσης περίπου 0,6% ανά έτος. Αν ο αριθμός τους πέσει κάτω από 500, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ανάπτυξης ειδήματος. Μεταβολικά ενεργά κύτταρα, με μεγάλο πυρήνα, άφθονα και τεροπλασματικά οργανίδια, όπω μετοχόνδρια, εντοπλασματικό δίκτυο, ριβοσώματα και σύστημα γκόλτι. Η πρόσθετη επιφάνεια είναι επίπεδη και προσκολωμένη στην δεσκεμέτιο. Η οποία είναι ελεύθερη και σχηματίζει μικρολάχνε και μικροπτυχώσει, μεγιστοποιώντα έτσι την επιφάνεια επαφή με το υδατοειδέ υγρό. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα στο κομφόκαλ μικροσκόπιο του ενδοθυλίου. Και εδώ μια εικόνα ενδοθυλιακού κυτάρου σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Ποιο είναι ο ρόλος και η λειτουργία τώρα του ενδοθυλίου. Τα ενδοθυλιακά κύτταρα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με διαφόρων ειδών συνάψεις όπως αποφρακτικές ζώνες, ζώνη πρόσφυσης και άλλες. Χασματικές συνάψεις επιτρέπουν τη μεταφορά μικρών μορίων και ηλεκτρολιτών μεταξύ των κυττάρων. Τα διασυνδεμένα ενδοθυλιακά κύτταρα αποτελούν έναν ημιδιαπερατό φραγμό στο υδατοειδές υγρό, η απώλειά του οδηγεί σε αυξημένη είσοδο υγρού στο στρώμα. Η κύρια λειτουργία των δοθυλιακών κυτάρων είναι η ρύθμιση τη ενυδάτωση του στρώματο, το 88% περιεχόμενο νερό. Το νερό μεταφέρεται από το υποοσμωτικό στρώμα προ το σχετικά υπεροσμωτικό υδατοειδέ υγρό. Αυτή η παθητική μεταφορά δεν απαιτεί ενέργεια και τροφοδοτείται από ενεργοβόρε διαδικασίε μεταφορά ιόντο, ώστε να διατηρηθεί οσμωτική διαφορά και τα δύο σημαντικά συστήματα μεταφορά ιότο είναι η αντλία καλιο κάλιο-νάτριο-ετοιπάση και ενδοκυτάριο δότης καρβωνική ανιδράση. Τα ενδοθυλιακά κύτταρα δεν πολλαπλασιάζονται στον άνθρωπο, όμω ανθρώπινα ενδοθυλιακά κύτταρα πολλαπλασιάζονται σε κυταρικέ καλλιέργειε, γεγονό που υποδεικνύει ότι έχουν δυνατότητα μύτωση, αλλά πιθανόν κάποιοι παράγοντε στο υδατοειδέ υγρό ή άλλα συστατικά στο περιβάλλον του αναστέλουν τον πολλαπλασιασμό του συνισήτου. Ο αριθμό του μειώνεται με την πάροδο τη ηλικία, όπω είπαμε, αλλά επίση και σε ενδοφθάλμιε επιβάσει. Ενώ σε φλεγμονώδει καταστάσει ή σε σημαντική αύξηση τη ενδοφθάλμιε πίεση, προκαλείται τη δυσλειτουργία των ενδοθυλιακών κυτάρων. Σε απώλεια των ενδοθυλιακών κυτάρων, τα γειτονικά του μεγενθύνονται και μεταναστεύουν για να καλύψουν το κενό. Η αύξηση του μεγέθου των κυτάρων, πολύ μεγαθισμό και αύξηση τη ποικιλία του σχήματο με απώλεια του εξαγωνικού του σχήματο πλειομορφισμός σχετίζονται με μειωμένη λειτουργία του ενδοθυλίου. Εδώ βλέπουμε δύο φωτογραφίες στο specular μικρόσκοπιο. Στο πρώτο βλέπουμε ένα φυσιολογικό ενδοθύλιο, ένα στο δεύτερο βλέπουμε ένα ενδοθύλιο ασθενούς με φυσαλιδόδη κερατοπάθεια. Και εδώ είναι ο CT προστίου η εξωτερική συμβάδα των δακρύων, το επιθύλιο, η μπόμαν, στρώμα, δεσκεμέτιος, ενδοθείλιο και πρόσθετο ε, ε, σε ένα οσιτή προσθείου φαίνονται όλες τι στιβάδες του κερατοειδούς. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την έβρωση του κερατοειδούς. Πρόκειται για μια εξαιρετικά πλούσια ανέβρωση, 300 με 400 φορές μεγαλύτερη από αυτή του δέρματος. Προέρχεται από τα μακρά κτηνοειδή νεύρα από οφθαλμικό κλάδο του τριδίμου, σχηματίζουν τα γύρω από το σκληροκερατοειδές όριο, και από εκεί ακτινοτέ νευρικέ ίνε διαπερνούν το κερατοειδή σε εντοβάθι στρώμα. Πορεύονται προ και σχηματίζουν τελικό το τελικό υποεπιθυλιακό πλέγμα. Έχουμε απόλυτου του ελίτρου μυελίνη σε μικρή απόσταση στην είσοδό του στον κερατοειδή. Η απόκτηση του επιθυλίου οδηγεί σε έκθεση των νευρικών απολύξεων και έντονο πόνο. Τα κερατοειδικά νεύρα είναι εμφανή σε σχισμοειδή λιχνία, ιδίω σε περιφέρεια. Στο κέντρο είναι πιο εμφανή σε παθολογικέ καταστάσει όπω ο κερατόκονο. Επίση, περιλαμβάνει πεπυδεργικέ, συμπαθητικέ και παρασυμπαθητικές νευρικέ ίνες. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα σε κομφόκαλ μικροσκόπου από ένα υποεπιθυλιακό νευρικό πλέγμα. Ο ρόλο τη νεύρωση του κερατοειδού είναι ασαφή. Σε απώλεια τη κερατοειδική νεύρωση, η απώλεια επηρεάζει την ακαιρεότητα του κερατοειδού. Άτομα με μειωμένη αισθητικότητα κερατοειδούς, όπως ερπητική κερατίτιδα ή διαβήτη, έχουν την τάση να εμφανίζουν επίμονα επιθυλιακά ελλείμματα και καθυστερημένη επούλωση του ενδοθυλίου. Τοπικά αισθητικά έχουν δειχτεί ότι επηρεάζουν τη μετανάστευση των επιθυλιακών κυτάρων σε συστήματα οργανικής καλλιέργειας. Αναισθητοποιημένα μάτια έχουν την τάση να εμφανίζουν εξελκώσεις. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν το ρυθμιστικό ρόλο της νεύρωσης στη συντήρηση και επιδι... επιδιόρθωση του κερατοειδικού επιθυλίου. Αγκίωση. Πρόκειται για ανάγκη ιστό. Άλλη ανάγκη ιστή στο ανθρώπινο σώμα είναι ο φακός, το γυαλόιδες και τμήματα των αρθρώσεων. Παράγοντες προερχόμενοι από αίμα παίζουν σημαντικό ρόλο σε μεταβολισμό κερατοισμού και στην επούλυση των τραυμάτων πρόσθεσε ακτινοειδεί αρτηρίε προερχόμενε από την οφθαλμική αρτηρία που αποτελεί κλάδο τη έσοδο καροτίδα, σχηματίζουν το αγκιακό τόξο στο σκληροκερατοειδέ όριο. Αναστομώνονται με κλάδο τη προσωπική αρτηρία από έξω καροτίδα. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για την παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών. Επιθυλιακά και ενδοθυλιακά κύτταρα είναι μεταβολικώ ενεργά. Το ATP είναι απαραίτητο ω πηγή ενέργεια. Προέρχεται από αερόβιο καταβολισμό τη γλυκόζης. Η παροχή οξυγόνου και γλυκόζης είναι απαραίτητη για τη μεταβολική δραστηριότητα του κερατοειδούς. Η γλυκόζη παρέχεται κυρίως από τη διάχυση από το υδατοειδές υγρό. Οξυγόνο παρέχεται κυρίως από διαλυμένο οξυγόνο του αέρα στη δακρυγική στιβάδα και μικρή ποσότητα από το υδατοειδές και τα αγγεία του σκληροκερατοειδούς ορίου. Διαταραχή της παροχής οξυγόνου στον κερατοειδή, όπως σε χρήση φακών επαφής, οδηγεί σε υποξία και επακόλουθο ειδήματος του στρώματος. Κλείσιμο των οφθαλμών κατά τη διάρκεια του ύπνου μειώνει επίση την παροχή οξυγόνου στον κερατοειδή και ο μεταβολισμό αλλάζει από αερόβιο σε αναερόβιο με παραγωγή γαλακτικού οξέω. Διαβροχή του κερατοειδού. Ο κερατοειδή διαβρέχεται από τη διακριτική στη βάδα και από το ιδατοειδες υγρό Σε αυτά περιλαμβάνονται σχεδόν και όλα τα υδαρή συστατικά του αίματο όπω αλμπουμίνη, σφαιρίνε, μαζί και μερικά κυταρικά συστατικά. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι συστατικό για να κατανοήσουμε αφενός τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς που συμβάλλουν στη διατήρηση της αγκαιρεότητας του κερατοειδούς και αφετέρου στην παθοφυσιολογία διαφόρων κερατοειδικών παθήσεων. Μεταβολές της σύστασης των δακρύων και του υδατοειδού υγρού μπορεί να οδηγήσουν σε παθολογικές μεταβολές των κερατοειδή. Και έτσι πάμε να μιλήσουμε λίγο για το ρόλο των δακρύων και τη δακρυγική πάντα προστατεύει τον κερατοειδή από αυτήν συμβάλλει στη διατήρηση της λίας κερατοειδικής επιφάνειας. Έχει ένα πάχος γύρω στα 7 μικρά, με έναν όγκο γύρω στα 6,5 μικρολίτρα. Αποτελείται από τρεις στιβάδες, την επιφανειακή λιπόδη στιβάδα, την ενδιάμεση υδαρή και την οπίστια βλενόδη στιβάδα. Η επιφανειακή λιπόδη στιβάδα παράγεται από μεδομιανούς και άλλους εκρητικούς αδένες στο βλεφάρο η δαρή στη από τον κύριο και επικουρικού δακρυκού αδένε και η βλενόδη στη βάδα από καλυκοειδή κύτταρα του επιβεβαιωτικότο. Η ξηροφθαλμία έτσι ταξινομείται σε τρει κατηγορίε που οφείλονται σε ανεπάρκεια τη λιπόδου, τη ενταρού ή τη βλενόδου στη βάδα. Η σύσταση των δακρύων αποτελείται πάνω από 90% του συνολικού όγκου του από νερό. Επίση και βιολογικά ενεργά μόρια όπως ηλεκτρολίτες, γλυκόζι, αλβουμίνη, άνοσοσφαιρίνες, λακτοφερίνη, λισοζύμη, οξυγόνο. Και από βιολογικού ενεργού παράγοντε, όπω η σταμίνη, προ τα αυξητικού παράγοντε και κοιτοκίνε. Ποιο είναι ο ρόλο τη δακρυγική τυπάδα, είναι λιπαντικό, αποτελεί πηγή θρεπτικών συστατικών για τα επιθυμιακά κύτταρα, πηγή ρυθμιστικών παραγόντων για τη συντήρηση και την επιδιόρθωση του επιθυλίου. Μερικοί από του βιολογικά ενεργού παράγοντε ρυθμίζουν τη μετανάστευση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των επιθελειακών κυτάρων. Σε παθολογικέ καταστάσει όπω αλλεργική κερατοεπιβεφικήτητα, τραύμα, μόλυση κερατοειδούς, τα δάκρυα παρέχουν διάφορα φλεγμονώδη κύτταρα, αυξητικού παράγοντε και κυτοκίνε φλεγμονή που προέρχονται από τον επιβεφικότα, ενός εξέλκωση Παρέχουν επίσης και μεταλλοπροτεάσεις για καταβολισμό των εξοκιτάριων προϊόντων πρωτεϊνών όπως κολαγόνο και συστατικό της βασικής μεμβράνης. Γιατί τα λέμε όμως όλα αυτά και μπήκαμε σε τόσες λεπτομέρειες για την ανατομία. Ποιος είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι να θεραπεύσουμε τον ασθενή. Και σωστή θεραπεία δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχει προηγηθεί σωστή διάγνωση. Και σωστή διάγνωση δεν μπορεί να γίνει να έχουμε αν δεν γνωρίζουμε καλή ανατομία του κερατοειδούς. Οπότε, αυτά όλα είναι αλληλένδετα και θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ανατομία για να οδηγηθούμε σε θεραπεία του ασθενούς. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ιωάννα, ε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική εντοβάθει ομιλία Επίσης να σας ευχαριστήσω <coughs> ε, α, για την τήρηση του χρόνου, α, ομιλία α, on the point μέσα σε 33 λεπτά. Ε, ήδη έλαβα σχόλιο από την κυρία Καβουλάκη που λέει ότι ήταν εξαιρετική παρουσίαση. Δήμητρα, ε, θα μας κάνεις και το σχόλιο σου παρατηρήσεις σου Ευχαριστώ. <coughs> Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ε, νο δεν έχω να πω κάτι. Ηταν όλε οι λεπτομέρειε, ε, ε, όλα τα στοιχεία που έδωσε η κυρία Γαρδέλη ήταν ουσιαστικά. Ε, νομίζω ότι βοηθάνε, θα βοηθήσουν πάρα πολύ του ειδικευόμενου. Ε, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Με έχει καλύψει πλήρω. Ηταν δεν... πολύ βοηθάνε καλή παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Um δεν ξέρω αν κάποιο από του άλλου επιμελητέ διευθυντέ, ο κ. Ρεντέλη, ο κ. Καλλιλόπουλο, έχουν κάποιο σχόλιο. Ναι. Ε, ε, καλησπέρα και από μένα. Γιάννα, μπράβο. Συγχαρητήρια. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω ένα σχόλιο να κάνω. Η ανατομία είναι ανατομία. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν πρόκειται να βρούμε καινούργια πράγματα στην ανατομία. Αυτά τα έχουμε βρει πολύ καιρό έχουμε Είναι γνωστά πράγματα, είναι πράγματα τα οποία απλά θέλουν διάβασμα. Θέλουν αποστήθηση, θέλουν, δεν έχουν να κάνεις κάτι άλλο στην ανατομία. Η παρουσίασή σου, για μένα, είχε δύο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Το ήταν να ήταν το επιστημονικό κομμάτι, που ήταν πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ εμπεριστατωμένο και λεπτομερέ. Δηλαδή, αν κάποιο δεν θέλει να καθίσει να διαβάσει το βιβλίο, μπορεί κάλλιστα να, παρα... να, ξαναδιαβάσει την παρουσίασή σου και νομίζω θα είναι καλυμμένο σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το πολύ σημαντικό όμω ήταν το κλείσιμό σου το οποίο έλεγε ότι εάν δεν γνωρίζουμε την ανατομία, δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε τον ασθενή μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλους τους ιστούς του ματιού, και όχι μόνο του ματιού, αλλά γενικότερα του ανθρώπου μου Εμένα πάντοτε η σύστασή μου προ όλου του δικαιωμένου είναι διαβάστε ανατομία και φυσιολογία και νομίζω ότι στο τέλο θα γίνεται καλοί γιατί. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Ακριβώ συμφωνώ και εγώ μαζί σου και σε όλα τα παιδιά που έρχονται στο τμήμα είναι το πρόβλημα που του λέω. Να γνωρίζουν καλά την ανατομία του κερατοειδού για να μπορούν να κατανοήσουν τι παθήσει με απότερο σκοπό φυσικά να θεραπεύουμε τον ασθενή μα. Ε, ε να κλείσω, ενημερώνοντας ότι το επόμενο μάθημα θα είναι στις 15 Οκτωβρίου. Ε, θα έχουμε ως προσκεκλημένο μιλητή μας τον κύριο Βασίλη Γιαράκο, ο οποίος θα μας πει για τις εξεταστικές τεχνικές του κερατοειδούς. Ε, θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω από καρδιάς ε, τους επιμελητές μου, την κυρία Καβουλάκη, τον κύριο Κανελόπουλο, τον κύριο Ζεντέλη, την ομιλητριά μας, την κυρία Καρδέλη, και φυσικά όλους τους νέους συναδέλφους που σήμερα έκαναν την τιμή να βρίσκονται μαζί μας. Να ευχηθώ καλό μήνα σε όλους. Σας ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση και όλα τα σχόλιά σας.